Ναι, το, ναι. Το, εκεί το βουνό της Αγριλίτσας. Πριν από λίγο βλέπαμε τις φλόγες να έχουν περιοριστεί. Φαινόταν ότι έκαιγαν τα ήδη καμένα, ωστόσο έχουν βρει ακαυτό, έχουν βρει δέντρα με μία μικρή αλλαγή στην κατεύθυνση του ανέμου. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι στο σημείο που καίει η φωτιά αλλάζει συνεχώς η κατεύθυνση του ανέμου. Έχουν λοιπόν βρει μία διέξοδο προς τα ανατολικά και έχουν αρχίσει να σκαρφαλώνουν στην πλαγιά του βουνού σε κομμάτι που είναι ακόμη άκαυτο. Αυτή την ώρα λοιπόν οι φλόγες είναι πολύ πιο έντονες. Η εικόνα μας από εδώ τουλάχιστον που βρισκόμαστε δείχνει ότι η φωτιά έχει αλλάξει κατεύθυνση και πηγαίνει προς περιοχή που είναι δασώδης και είναι ακόμη, δεν έχει ακόμη καεί. Η εικόνα μιλά από μόνη της, Προκόπη. Πραγματικά βλέπουμε στους δέκτες μας. Έχει ήδη αναζωπηρωθεί το μέτωπο και βεβαίως εκεί έγκυται και η δυσκολία στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς φυσά ο άνεμος και αλλάζει η φορά, η κατεύθυνση λοιπόν της πυρκαγιάς. Είναι μια δύσκολη νύχτα αυτή που έρχεται. Ελπίζουμε να βελτιωθεί τουλάχιστον η εικόνα και σιγά σιγά να πάυσουν τουλάχιστον οι συνεχείς αναζωπηρώσεις λόγω της έντασης των ανέμων. Για να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές, είναι ένα ορεινό κομμάτι που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το χωριό Μακρυμάλι και όλη η περιοχή αυτή είναι δασώδης, είναι πευκόφυτη. Έχει καεί βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι ήδη όλες αυτές τις ώρες που καίει η φωτιά. Μια φωτιά που έχει τις προηγούμενες ώρες πλησιάσει έως και τα σπίτια, τα τελευταία σπίτια του χωριού Μακρυμάλι. Ευτυχώς με την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων που περίμεναν, είχαν σχηματίσει μια σπίδα για να προστατέψουν τα σπίτια του χωριού, δεν προκάλεσε ζημιές, κάπνισε μόνο τα σπίτια του χωριού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προχωράει και ανεβαίνει στο βουνό όπου υπάρχει πευκοδάσος. Μιλάμε λοιπόν για μια δασώδη περιοχή και βέβαια ένα δύσβατο σημείο. Προκόπη, παραμένεις στο σημείο του ρεπορτάζ. Εμείς θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο, όποτε βέβαια χρειαστεί, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Μια